όμορφη ρομαντική παρέα το 19. Στην πρώτη συγκέντρωση ήμασταν, δεν ήμασταν 30 άνθρωποι. Αυτή η παρέα απέκτησε μια δυναμική και κυρίως με την εμπιστοσύνη των δημοτών κατορθώσαμε και δημιουργήσαμε ένα δίχτυ ασφαλείας στην πόλη. Δημιουργήσαμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε σήμερα μετά από 3 χρόνια να μπορούμε να λέμε ότι το πνευματικό κέντρο είναι πάρα πολύ μικρό για να στεγάσει τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και οτιδήποτε αφορά το μέλλον της πόλης μας. Συνήθως αυτές τις εκδηλώσεις λέγονται πάρα πολλά κοινότοπα. Πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους αντιπάλους, με τις ταξικές, τους ταξικούς διαχωρισμούς, με οτιδήποτε συνιστά, αν θέλετε, την αντιπαλότητα, οτιδήποτε συνιστά, ψυχοφαντίες, λάσπη, ψέματα. Έχουμε μείνει σε όλο αυτό το διάστημα πολύ μακριά από αυτά. Στο κάτω-κάτω αυτό που μένει όταν βγάλεις τον όποιον ιδεολογικό φερετζέ από τα πρόσωπα των πολιτικών σου αντιπάλων, τι μένει. Αυτό που μένει είναι η ποιότητα των ανθρώπων. Και αυτή η ποιότητα της πολιτείας, της παράταξης πολιτών πολιτεία, είναι αυτή που έχει δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες, αυτές τις συγκυρίες, ούτως ώστε σήμερα να μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε μια δεύτερη θητεία. Καθώς ο κόσμος, σας είπα, έχει κουραστεί από όλα αυτά που συνιστούν αριθμούς, υπολογισμούς, εξισώσεις, τι έδωσες, τι πήρα, τι παρέλαβα, τι θα παραδώσω. Έχω μείνει μακριά από όλα αυτά. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτευτήκαμε, ο τρόπος με τον οποίο καταθέσαμε τις απόψεις μας και μπορέσαμε και διεισδύσαμε στην κοινωνία, ήταν ο σωστός τρόπος. Επομένως, δεν θα ακούσετε σήμερα μεγάλα λόγια και κούφιες υποσχέσεις. Συνειδητά επιλέξαμε με τους συνεργάτες μου να μείνουμε στα πεπραγμένα, σε αυτά που ήδη έχουμε πετύχει, σε αυτά που έχουμε δρομολογήσει. Θέλω μόνο να συνυπολογίσετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές το ξεχνάμε γιατί μπήκε μέσα στην καθημερινότητά μας. Ότι όλα αυτά που συνετελέστησαν σε αυτά τα 3 τελευταία χρόνια και σε αυτά που έρχονται μέχρι να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας, μπήκαν σε μια λογική συμπληγάδων. Ποιες ήταν αυτές οι συμπληγάδες? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έζησε ένα πόλεμο μετά από 80 χρόνια. Και αυτός ο πόλεμος είχε απόνερα. Απόνερα που είχαν να κάνουν κυρίως με την αύξηση των υλικών, με την καθυστέρηση στη δρομολόγηση κάποιων υλικών που έπρεπε να παραλάβουμε προκειμένου να παραχθεί κάποιο έργο, να υλοποιηθεί κάποιο έργο. Εκτροχιαστήκαμε λοιπόν σε κάποια σημεία σε επίπεδο χρόνου. Κάτι άλλο το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι το ότι αυτή η χώρα, ο πλανήτης γενικά, αλλά και αυτή η μικρή γωνιά του πλανήτη, τη γνώρισε πανδημία μετά από 100 χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η πρώτη πανδημία, η πρώτη εκτός από την τελευταία του κορονοϊού, που συντάραξε όλο τον πλανήτη με αλυσιδωτές αντιδράσεις από χώρα σε χώρα, από επιχείρηση σε επιχείρηση, από κοινωνική ομάδα σε κοινωνική ομάδα. Μπορέσαμε και σταθήκαμε όρθιοι και σε αυτό. Και βεβαίως το τελευταίο, μετά τα πόνερα της οικονομικής κρίσης του 9, τι μας ήρθε στο κεφάλι? Μας ήρθε και η ενεργειακή κρίση, που μας εκτροχίασε σε ό,τι οικονομικό πρόγραμμα. Κανένας δήμαρχος, εδώ είναι συνάδελφοι δήμαρχοι από τους όμορους δήμους, κανένας δεν είχε προϋπολογίσει ότι θα υπάρξει μια χιονοστιβάδα αριθμών που θα προσπαθούμε τώρα στο τέλος του χρόνου, Σπύρο, να μπαίνουμε σε μια λογική να ισοσχελίσουμε, να παρουσιάσουμε προϋπολογισμούς τέτοιους που να είναι εφικτοί και να μας δώσει δυνατότητα να πατήσουμε σε αυτό το θεμέλιο και να προχωρήσουμε στην επόμενη θητεία. Όλα αυτά λοιπόν ήταν κάποιες συμπληγάδες που συνέτριψαν οποιοδήποτε σχέδιο μπορούσαμε να έχουμε. Όμως, με εξαιρετική αυταπάρνηση των υπαλλήλων του Δήμου και των διοικητικών, αλλά και αυτών που βγαίνουν έξω και κοπιάζουν στο κρύο, στη ζέστη, σε δύσκολες συνθήκες, αλλά και των εξαιρετικών συνεργατών που κατορθώσαμε και κρατήσαμε το Δήμο όρθιο. Σας πω μόνο ένα παράδειγμα που έρχεται τώρα στο μυαλό. Στον περίφημο Χιονιά, με όλες αυτές τις συνθήκες που ζήσαμε, μύδιες, οι άσονες, δεν θυμάμαι τώρα κιόλας τι αντιμετωπίσαμε στον τελευταίο χρόνο, η πόλη αυτή κρατήθηκε όρθια. Το πρωί η πόλη ήταν προσπελάσιμη. Όλο το βράδυ, αλλά και για τις επόμενες 24 ώρες, 48 ώρες δεν κοιμήθηκε κανένας μας. Και ήταν παράδειγμα προς μήνυ στα κανάλια, αυτή την περιβόητη, αν θέλετε, το περιβόητο βήμα που έχουν, αν θέλεις, οι κοινωνίες στα κανάλια, και ήμασταν παράδειγμα προς μήνυς, ότι αυτή η πόλη στάθηκε όρθια και δεν έκλεισε ούτε ένα στενό της. Και στις υπόλοιπες, αν θέλετε,
στα υπόλοιπα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως και στην Πρωτομαγιά, που η Πρωτομαγιά ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο γεγονός για τη Φιλαδέλφεια. Από τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, και συνεχίζουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την Πρωτομαγιά σε συνθήκες τέτοιες που να εξυπηρετούν βεβαίως και τους μικροπολιτές που παλεύουν για το μεροκάματό τους και συγχρόνως να μην δημιουργήσουμε τέτοιους κραδασμούς στην κυκλοφορία και στην φυλήση, για αν θέλετε, αυτή η γειτονιά που λέγεται Φιλαδέλφεια Χαλκιδόνα. Τι καταφέραμε όταν κάποιοι. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ποιοι. Μας έλεγαν ότι θα κάνετε 7 μέρες να καθαρίσετε αυτή την πόλη. Στις 5.30 το πρωί, όλοι μας, όλοι οι συνεργάτες μου και οι υπάλληλοι της καθαριότητας, κερνάγαμε καφέ ο ένας τον άλλον εδώ στη γωνία, στα Everest, γιατί κατορθώσαμε σε 3.5 ώρες μέσα να έχουμε καθαρίσει την πόλη. Έτσι, ώστε ο πολίτης, ο δημότης, η δημότησα να μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της ή να πάει στη δουλειά της. Ποιο είναι το πρώτο, αν θέλετε, ιεραρχικά πρόβλημα που παρουσιάζονται σε όλες τις δημοσκοπήσεις? Και πρόσφατα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, πολλοί από εσάς ήσασταν πάνω στο Βόλο, και συζητήσαμε με όλους τους δημάρχους, 322 δήμαρχοι, φορείς, σωματεία, σύλλογοι. Ποιο είναι το πρώτο? Ακούω, ρίξτε ζαρκές. Ποιο είναι το πρώτο που στις δημοσκοπήσεις έχετε σαν πρόβλημα στους δήμους? Καθαριότητα. Πάρα πολύ σωστά. Τι αντιμετωπίσαμε με την καθαριότητα? Μέσω, αν θέλετε, των κραδασμών που υπέστησαν οι Δήμοι, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη εργαλείων. Δουλεύαμε με το 50% των ανθρώπων που είναι ενταγμένοι στην καθαριότητα. Κι όμως, εννοείται πως δεν έχουμε την εικόνα που θέλουμε. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος δήμαρχος ή κάποιος εν πάση περιπτώσει που εκπροσωπεί, είναι σε μια ηγετική ομάδα και να θέλει να έχει μια πολυδρόμικη. Και βεβαίως όχι. Βήκαμε στη λογική λοιπόν και αντικαταστήσαμε με αυτά τα μηδαμινά μέσα που έχουμε προς το παρόν στη διάθεσή μας 365 παλιούς κατεστραμμένους πράσινους κάτους απορριμμάτων, τους αντικαταστήσαμε με νέους. Τοποθετήσαμε για πρώτη φορά στο Δήμο μας καφέ κάδους βιοαποβλήτων. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε να υλοποιείται στα τέλη του 20 με τη στήριξη και της Περιφέρειας Αττικής και σήμερα έχουμε περίπου 500 καφέ κάδους σε κάθε γειτονιά της πόλης μας. Αριθμός ίδιος με αυτόν τον μπλε κάδων ανακύκλωσης. Στο ίδιο πλαίσιο ζητήσαμε και η Περιφέρεια Αττικής ενίσχυσε το στόλο των ρυθμάτων του Δήμου μας με ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο. Αποκτήσαμε επίσης ηλεκτροκίνητο όχημα ώστε να βοηθήσουμε το έργο της υπηρεσίας. Και το σημαντικότερο όλο, υλοποιούμε όλες αυτές τις δράσεις. Σημειώστε αυτό που θα σας πω. Είναι μάλλον η μοναδική φορά κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου που θα αναφερθώ σε νούμερα. Υλοποίησαμε αυτές τις δράσεις έχοντας από τους χαμηλότερους συντελεστές δημοτικών τελών σε όλη την Αττική. Καλώς τον κύριο Μαρκόπουλο. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου είναι παρόν. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για την παρουσία. Και κάπου έξω. Δεν χωράει να μπει ο χειρογόγκου, αλλά είναι απλώς ήρθα από τους τελευταίους. Είναι ο κύριος Αράντος, ο πρώην δήμαρχος, εδώ, του όμορφου Δήμου μας. Νίκο, είσαι εδώ. Ωραία. Σημειώστε το νούμερο που θα σας πω, καθώς ξέρετε ότι τα ανταποδοτικά, αυτά που έχουν σχέση με την καθαριότητα, έχουν να κάνουν με ένα κορβανά, με ένα ταμείο. Αυτό το ταμείο είχε, Γιώργο μου αγαπητέ, 0,90 ανά τετραγωνικό μέτρο στις οικίες και 3,50 στους επαγγελματικούς χώρους. Με τι κουμπαρά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο? Ευελπιστούμε όμως ότι με τον καινούριο νόμο και με την καινούρια θητεία που θα έχουμε την πλειοψηφία να μπορέσουμε, καθώς την αγαπημένη μου σύζυγο, κυρία Λένα Κόνστα, καλώς ήρθατε. Ο πρώτος που έσπευσε να χειροκροτήσει ήταν ο κύριος Αφυρόπουλος, δεν ξέρω τι σημαίνει. Είναι η συμπάθειά σου εδώ. Γνωρίζω την αδυναμία, κύριε Δήμαρχε, που τσέκεται. Αλήμα. Μετά από 25 χρόνια δεν μπορούσε να είναι. Όχι απλώς αδυναμία. Λοιπόν, φυσικά εκτός του καλού είναι το καλύτερο και πρώτος εγώ είμαι αυτός που δεν θα πω ποτέ ότι τα έχουμε καταφέρει σε αυτό το τομέα. Μια άλλη μεγάλη προσπάθεια για αναβάθμιση των σχολείων της πόλης μας. Επίσης είναι κάτι που αφορά όχι μόνο το περιεχόμενο. Γιατί πάρα πολλές φορές συζητάμε για την παιδεία, για τους εκπαιδευτικούς, για τον τρόπο που γίνεται μια αξιολόγηση η οποία είναι ήδη στα σκαριά, ήδη με τη γενέση της θα έλεγα,
και να πω ότι ακούω πάει και πάρα πολύ καλά. Δεν είναι όμως αυτό το περιεχόμενο που μας απασχολεί. Είναι και η φόρμα. Οι εγκαταστάσεις, τα σχολεία, οι αίθουσες. Πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό λοιπόν. Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown και στο πρώτο κύμα της πανδημίας που ταλαιπώρησε την κοινωνία μας, το 2020 εννοώ, προχωρήσαμε σε εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής των προάγριων χώρων του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Χαλκιδόνας. Το Σεπτέμβριο του 2022 και μετά από έντονες προσπάθειές μας και σε συνεννόηση πάντα με την περιφέρεια Αττικής και τις κτηριακές υποδομές, είχαμε τη μεγάλη χαρά να εγκαινιάσουμε το νέο σχολείο Κόσμημα του Τρίτου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας. Πολλοί από εσάς έχετε παιδιά. Και επισκεφτήκατε αυτό το κόσμο, αυτό το σχολείο που πολλοί στην Αττική θα ζήλευαν τέτοιες εγκαταστάσεις. Παρά τις κασάνδρες που έλεγαν δεν θα καταφέρουμε να εγκαινιάσουμε πριν την έναρξη του σχολικού έτους, το κατορθώσαμε και έπεται ένα άλλο σχολείο πρότυπο. Επίσης τα δύσκολα σταθήκαμε όρθιοι. Που αφορά και αυτό την περιφέρεια Αττικής και είναι η ολοκλήρωση του τρίτου γυμνασίου που εγκαθίσταται στον ίδιο χώρο όμορο του τρίτου λυκείου. Ένα έργο που ξεπερνάει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αξιοποιούμε και το τελευταίο ευρώ, το τελευταίο λεπτό των δημοτών και όλων αυτών που συμβάλλουν σε αυτό το κουμπαρά που λέγεται Δημόσιο Ταμείο. Δεν μείναμε εκεί όμως σε ό,τι αφορά τα σχολεία. Έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του δεύτερου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας, του πρώτου γυμνασίου, του πρώτου λυκείου. Χαιρετώ τον κύριο Σταθόπουλο, καθώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τώρα είναι στην πράξη του ταμείου, το οποίο έχει σταθεί αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράστασή του. Θα αναφερθώ αργότερα στο πράσινο ταμείο. Είναι έργα λοιπόν που έχουν ενταχθεί στο υπηρεσιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020 και η σχετική πράξη είναι που υπογράφηκε από τον υποφαινόμενο και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, το Σεπτέμβριο του 2020. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίσαμε 360.000, περίπου 300.000 ευρώ από την περιφέρεια και προσθέτουμε και ίδιους πόρους περιλαμβάνοντας έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, εργασίες θερμοϊγρομονώσεων στις τυποποιίες των σχολείων, εγκατάσταση σκιάστρων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, βελτίωση λεβιτοστασίων και άλλα. Έχουμε σταματήσει αυτά? Σε καμία περίπτωση. Πέραν λοιπόν όλων αυτών των εργασιών συντήρησης, υδραυλικών και όλων αυτών σε όλα τα σχολεία του Δήμου, αποκαταστήσαμε τον αύριο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Φιλαδέλφειας ένα έργο. Όσοι έχετε παιδιά ή όσοι έχετε περάσει από εκεί, θυμόσαστε ότι αυτό το προάβλιο είχε βουλιάξει κυριολεκτικά όταν ξεκινήσαμε με ειδικά μηχανήματα να φωτογραφίζουμε σε εισαγωγή το τι συμβαίνει κάτω από τον προάβλιο το χώρο. Ανακαλύψαμε 4 σπίτια, 4 αίθουσες, εργοστασιακές αίθουσες που αφορούσαν το παλιό εργοστάσιο για τους παλιούς μιλάω που ήταν εδώ επάνω στον χώρο εκείνο των τερμάτων. Αυτό, παρακαλώ. Α, κύριε Τάθα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, μετά από 10 και πλέον χρόνια αποκαταστάθηκε και αυτή η ζημιά. Τέλος, το Μάιο του 2023 θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να εγκαινιάσουμε, πατέρα Τιμόθεε, τον παιδικό βρεφονηπιακό σταθμό για 100 βρέφη και νήπια σε ένα σημείο που είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα, σε ένα σημείο που η Φιλαδέλφεια ακόμα ακούσε να στεγάσει βρέφη και νήπια, με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση και τη χρηματοδότηση της Μητρόπολης πατέρα Τιμόθεε και τη συμπαράσταση του Μητροπολίτη μας του Σεβασμιωτάτου κυρίου Γαβρίλη. Κάτσε, γιατί οι μονόλογοι έχουν κάποιο θέμα, δεν μας είναι επίδαυρο. Όπου παίρνει ανάσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρπαλή. Αυτή η περίοδος λοιπόν, που την αναφέραμε σε περίοδο ιδιαίτερων συμπληγάδων, όπως είναι η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και όλα αυτά, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μας να μένουμε τις 12, πολλές φορές και 1 και 2 το βράδυ, ξεχνώντας ακόμα και να φάμε το μεσημέρι, το απογευματινό μας κάπου να σταθούμε όρθιοι. Εκμεταλλευτήκαμε τον χρόνο και δουλέψαμε πάρα πολύ με όλους αυτούς που έχουν σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική μας, παιδιά που έχουν εφόδια, που έχουν
στο μυαλό τους και στην ψυχή τους πάθος βεβαίως και τα εργαλεία του μυαλού τους, όπως είναι ο Καταρέμης, όπως είναι ο Λέκας, όπως είναι ο Σωτήρης ο Κοσχορέτος, ο Ηλίας ο Τάφας. Δεν ξεχωρίζω κανέναν, αναφέρω απλώς την ομάδα αυτή που δούλεψε στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής. Εκμεταλλευτήκαμε λοιπόν αυτόν τον χρόνο και μπήκαμε σε μια λογική να αντλήσουμε από όπου υπήρχε περίπτωση το τελευταίο ευρώ. Συνολικά εξασφαλίσαμε περίπου, αγαπημένο μου Γρηγόρη, υπογεγραμμένα 14 εκατομμύρια που αφορούν υποδομές της πόλης μας. Πότε άλλοτε μια δημοτική αρχή εν μέσω πανδημίας μπόρεσε και εξασφάλισε υπογεγραμμένα 14 εκατομμύρια υπογεγραμμένα για έργα που υλοποιούνται από εδώ και πέρα. Παράλληλα, δημιουργήσα ένα πανέμορφο πάρκο σκήνο στη Νέα Χαλκιδόνα με πρωτοβουλίες και πολλή δουλειά από τον κύριο Γιώργο Αυλή. Πιστοποίησαμε 14 παιδικές χαρές του Δήμου. Προχωρήσαμε μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας στην κατεδάφιση του κτηρίου επί της οδού Επταλόφου, γνωστό και ο Στρούγκα, προσπάθησαν 4 δημοτικές αρχές να γκρεμίσουν αυτή την περιοχή της Στρούγκα. Την γκρεμίσαμε τη Στρούγκα μετά από πάρα πολλές αντιδράσεις, εκεί θα προκύψει το τρύπατο, το νεοσύστατο τρύπατο Καπί. Και πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Κοσχολέτο που με δικές του ενέργειες και πήγαινε, έλαμε ανεπάλληλα μήλα, ανεπάλληλα έγγραφα στην πολεοδομία, κατόρθωσε και εξασφάλισε την κατεδάφιση της Στρούγκας. Όπου εκεί, μπράβο βεβαίως και τον κύριο Κοσχολέτο και σε όλους αυτούς που συνέβαλαν. Εκεί χτίζεται, περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με την οικοδομική άδεια και θα αρχίσει να χτίζεται το τρίτο. Ο κύριος Λοβέρδος είναι εδώ, κύριε Λοβέρδο. Καλώς ήρθατε, σας κύριε το μάτι μου εκεί. Καλώς ήρθατε. Σε αυτή λοιπόν την τακτική, με αυτή την τακτική, με αυτούς τους στόχους πορευτήκαμε, ούτως ώστε να βάλουμε τα θεμέλια για ακόμα πιο σύγχρονες υποδομές, για ό,τι πιο σύγχρονο απαιτεί η καθημερινότητα, δηλαδή το αυτονόητο του πολίτη. Και βεβαίως να μην αναφερθώ σε αυτά που έτσι κι αλλιώς είναι στις υποχρεώσεις μας και μέρος των ευθυνών μας. Σε ασφαλτοστρώσεις, χαρακτηριστικά για όποιος μένει στην περιοχή των Απομάκων, να σημειώσω ότι η περιοχή των Απομάκων είχε να δει άσφαλτο πάνω από 17 χρόνια. Ασφαλτοστρώθηκε επιτέλους η αναξαγόρα η οποία βγάζει στην Εθνική Οδό. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο, το οποίο αφορά το σύνολο των δημοτών μας, και βεβαίως έχει να κάνει με τους αθλητικούς χώρους, που είναι επίσης σε πρώτο πλάνο. Για μας, αθλητισμός, πολιτισμός και ιστορική μνήμη για αυτή την γειτονιά, την προσφυγική, είναι το τρίπτυχο μέσα στο οποίο βαδίζουμε. Γιατί άλλος θα πει τώρα, τι να κάνεις ένα μπασκετάκι ακόμα. Γιατί να δώσεις χρήματα για να εγγενιάσεις ένα νέο χλωτάπιτα πρώτης, τελευταίας γενιάς. Ναι. Γιατί οι υποδομές αυτές είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Έχουν να κάνουν με την παιδεία και έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Άλλο να παίζεις μπάλα σε χώμα όπως παίζαμε Μιχάλη μου πίσω από τον κύριο Σιμιγδαλάς, τέως πρόεδρος των Παλεμάχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, μεγάλη μορφή και τον ευχαριστώ που βρίσκεται σήμερα εδώ. Τι έχουμε παίξει, τι έχουν τραβήξει Μιχάλη μου σε εκείνο το κομμάτι που πίσω από το. Προπόνηση τώρα στο χώμα και μετά πρέπει να παίξει στο κλωτάπιτα. Λοιπόν, μπήκαμε το Μάιο του 2022, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του αναβαθμισμένου δημοτικού αθλητικού χώρου με νέο συνδετικό κλωτάπιτα τελευταία γενιά. Μιλάω για το γήπεδο που είχε χαρακτηριστεί σαν γήπεδο Ατάλου. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το γήπεδο είναι δημοτικό. Παραχωρούμε σε μια μεγάλη, αν θέλετε, στον ιστορικό σύλλογο του Ατάλου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το γήπεδο δεν πάβει να είναι δημοτικό. Υλοποιήθηκε η δέσμευση για ανακατασκευή του αγωνιστικού κυρίου του χώρου, της ΦΕΑ, που μετονομάστηκε μετά από δικές μας ενέργειες, τιμώντας ένα συντοπίτη μας, μετονομάστηκε σε γήπεδο Απόστολος Πόντος. Και το τελευταίο ξεκίνησαν και σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες που περιλαμβάνουν την κατεδάφιση και τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού χώρου για τις ανάγκες των παιδιών της Νέας Χαλκιδόνας, αλλά και της ερασιτεχνικής ομάδας του Χαλκιδονικού,
και μιλάω για το γήπεδο Αχανών και Παπαθλές, θα το πω, αν περνάτε από εκεί θα δείτε ότι έχει ξυριστεί ολόκληρο, γκρεμίστηκαν οι παλιές εγκαταστάσεις, μπαίνει καινούριος πλωτάπητας και σε λίγο θα έχουμε τα εγγένεια ενός νέου σύγχρονου γηπέδου που επιτέλους πρέπει να μπούμε και στη λογική, να αρχίσουμε, είμαστε ένας πάνω στον άλλο δηλαδή, της Χαλκιδόνα, να μπούμε να βρίσκουμε, να εφευρίσκουμε χώρους για να μπορούμε να απλώσουμε το πάθος των παιδιών στους πλωτάπητες και στα παρκέ των γηπέδων μπάσκετ. Να σημειώσω εδώ ότι το ανοιχτό γήπεδο της Δωδεκανήσου ήδη σηκώθηκε ο διαγωνισμός, σαν εδώ ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Σαρατόπουλος, σηκώθηκε ο διαγωνισμός και επιτέλους αυτό το εγκαταλελειμμένο γηπεδάκι μπάσκετ στην Παπαθλέσσα κλείνει με αεροϊποστηριζόμενο θόλο και γίνεται μπαλόνι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το πρόβλημα των προπονήσεων αρχίζει πια και γίνεται πολύ μικροϊσκνό, γιατί αρχίζει πια και διαχέονται οι όλες των προπονήσεων σε περισσότερα γήπεδα. Τα τέννις, όσοι περνάτε από εκεί, έχετε δει ότι ανακατασκευάζονται. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, παραδίδονται ανακατασκευασμένα και με πλήρη συντήρηση τα τρία καινούργια, δύο μάλλον για το τρίτο, σκεφτόμαστε να το κάνουμε αυτό που η κοινωνία επιτάσσει, αν θέλετε, και η πρόοδος και η εξέλιξη του τέννις σε παντέλ. Πάμε λοιπόν για το τρίπτυχο που σας έλεγα προηγουμένως, πολιτισμός, αθλητισμός, ιστορική μνήμη και κοινωνική, αν θέλετε, πολιτική. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Τα μέγιστα. Όσα περισσότερα μπορούσαμε να κάνουμε. Ο κύριος Νικολάου είναι εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, λάθος. Δεν έχω τα γυαλιά. Λοιπόν, στη διάρκεια της πανδημίας, επίσης παράδειγμα προς μίμηση, αναφέρθηκε στα κανάλια, στο Μέγα νομίζω, το ότι ο Δήμος της Νέας Λαδίκας είναι παράδειγμα προς μίμηση σε σχέση με πώς μπόρεσε και αντέδρασε, με τι αντανακλαστικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είπαμε σε όλες τις ακροατές ομάδες, ηλικιωμένους, νευροπαθείς, καρκινοπαθείς, σπίτι σας. Δεν βγαίνει κανείς. Εμείς θα σας αναλάβουμε. Νοικιάσαμε βαν και... Κυρία Σαββιδάκη, δεν φαντάζομαι ότι φεύγετε. Λοιπόν, και μπήκαμε στη λογική της διανομής σε οτιδήποτε έχει σχέση. Με φάρμακα, με συλλαγογραφήσεις, με μάσκες, με αντισηπτικά. Γι' αυτό και η πόλη, όταν είπα προηγουμένως, κρατήθηκε όρθια, εννοούσα και αυτό. Το ότι η πόλη κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε ελάχιστα κρούσματα αναλογικά από άλλες περιφέρειες της επικράτειας. Εκτός όλων αυτών, 300 παιδιά του Δήμου, έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις, συμμετείχαν δωρεάν στις εκδηλώσεις καλοκαιρινές του Δήμου για 3 εβδομάδες, Ιούνιο με Ιούλιο 22. Όμορφες δραστηριότητες, παιχνίδι, θεατρικές παραστάσεις. Όχι, δεν έπαιξα εγώ. Εκδρομές και φυσικά πάρα πολλά χαμόγελα. Προσφέραμε επίσης λογιστικές υπηρεσίες δωρεάν. Με ανθρώπους, συνεργάτες μου που έχουν πτυχία λογιστικά οικονομολόγων, μέναμε μερόνυχτα μέσα στο Δημαρχείο και εξυπηρετούσαμε δημότες μας που δεν είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τον οβολό τους προκειμένου να έχουν την όποια βοήθεια και συνδρομή κάποιων λογιστών. Το κάναμε και αυτό. Μια κοινωνική πολιτική, λοιπόν, ένα δείχτη ασφαλείας. Για τον πολιτισμό δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί συνδημότησες, πολλές συνδημότησες και συνδημότητες που λένε δήμαρχε, ένα θέατρο. Δεν θα κάνουμε ένα θέατρο. Ξέρετε πολύ καλά ότι θέατρο υπάρχει ένα και μικρό στο PPL. Άντε και ένα ανοιχτό στην Ρωσή, το οποίο βρέθηκε εγκαταλειμμένο με χόρτα μέσα. Ο κύριος Γκρίζαλης, δεν ξέρω αν είναι εδώ κάπου, ο κύριος Γκρίζαλης είναι εδώ και η κυρία Τσιάβου ανέλαβαν με ιδιαίτερο κόπο, καθάρισαν τον χώρο αυτό, ξεκορταλιάσαμε, βάψαμε, βάλαμε χαλίκι, τέλος πάντων, ό,τι πιο πρόχειρο μπορούσαμε να κάνουμε για επιτέλους να έχουμε έναν ακόμα ανοιχτό χώρο θεατρικό. Όμως, σε λίγους μήνες παραδόθηκαν οι οριστικές μελέτες, όπου το παλιό στρατιωτικό εργοστάσιο της Χαλκιδόνας, όπου στέγαζε κάποιες φιλοδραστηριότητες πολιτιστικές, αλλά και ήταν και αποθήκη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, μετατρέπεται, δεν είναι σήμερα, μακάρι να είχα μακέτες, μετατρέπεται σε πολυδύναμο
πολιτιστικό κέντρο του Δήμου μας, με αίθουσα εκθέσεων, με θέατρο και αίθουσα μικρών συναυλιών και βεβαίως βιβλιοθήκη. Ένα παλιό εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο. Κρατήσαμε το κέρδος και αυτό το κέρδος στέκεται ικανό για να στεγάσει εκεί τα πολιτιστικά μας όνειρα. Οι οριστικές μελέτες παραδόθηκαν πριν από 2-3 εβδομάδες και σηκώνεται και αυτός ο διαγωνισμός. Δεν χρειάζεται να σας πω για τις δραστηριότητες, τις μουσικές και οτιδήποτε φιλοξενήσαμε το περασμένο καλοκαίρι, το προπερασμένο καλοκαίρι, αλλά και στο πολιτιστικό μας Σεπτέμβρη, που εκεί έχουμε εντάξει τι πιο αυτονόητο και τι πιο μεγάλη μας υποχρέωση από το να εντάξουμε εκεί μία εβδομάδα, όπου την ονομάσαμε, την εβδομάδα αυτή έχει ένα τίτλο η εβδομάδα, «Μέρες Μνήμης». Και εκεί κουβαλάμε ό,τι έρχεται από το DNA μας, το προσφυγικό DNA μας και το ακουμπάμε στις εκδηλώσεις και στο stage των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με μεγάλα ονόματα. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Παντελής Θαλασσινός και βέβαια πάρα πολλές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Και κινηματογράφο, να μην ξεχάσω τον κινηματογράφο. Ξαναφέραμε τον κινηματογράφο στις γειτονιές μας. Μπήκαμε στη λογική να εγγενιάζουμε χώρους τέτοιους που να κουβαλάμε. Παλιά ξέρατε, στα χωριά πήγαιναν τα μπουλούκια, το πρόλαβα. Πρόλαβα και έπαιξαμε το Σταυρίδι σε μπουλούκι. Τότε που στα καφενεία μαζεύαμε τα τραπέζια, τα δέναμε και ανεβαίναμε πάνω για να παίξουμε. Ωραίες, ωραία. Λοιπόν, ξαναβγάλαμε τον κινηματογράφο με περιφερόμενες οθόνες σε γειτονιές και συγκεκριμένα στη Χαλκιδόνα, στο θεατράκι των Πολικών Λοντροσίων. Ο αθλητισμός ξανά στο προσκήνιο μέσω των στιβικών αγωνισμάτων. Οργανώσαμε τους δρόμους αυτούς που έτσι κι αλλιώς τους διατηρήσαμε. Διοργανώσαμε τον 10ο δρόμο επιανομολαγμάρου εδάφους μέσα στο δάσος, τον επανομαζόμενο Γιώργος Αποστολάκη, σε μνήμη του παλιού δημάρχου του Γιώργου Αποστολάκη, ενός εξαιρετικού δημάρχου. Μακάρι να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και μετά από χρόνια να μνημονεύομαι και εγώ όπως ο Γιώργος Αποστολάκης. Επίσης, τι άλλο κάναμε. Για πρώτη φορά διοργανώσαμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τι, ημιμαραθώνιο. Έναν ημιμαραθώνιο με 1000 περίπου συμμετοχές και πιστεύουμε ότι αυτός ο ημιμαραθώνιος, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, να κλείσουμε στενά δρόμους, με βεβαίως την ενεργή συμμετοχή της τροχέας και της αστυνομίας. Η κυρία Μπατζελή στο βάθος. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπατζελή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Τελειώνω, δεν σας κουράζω άλλο. Γυρίζω πάλι στις χρηματοδοτήσεις, στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από το ΙΠΕΣ, το Πράσινο Ταμείο, αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα, έργα απαραίτητα για τη Φιλαδέλφεια και την Χαλκιδόνα. 18 συνολικά προτάσεις για έργα και δράσεις πρόκειται να γίνουν πράξη την τετραετία 2022-2025, αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της πόλης μας. Απαλωτριώσαμε επιφάνεια 2.274 μέτρων στην περιοχή Μπριτάνια με απόφαση του Πράσινου Ταμείου. Αναπλάστηκε δίκτυο κοινοχρήστων χώρων Δημιουργίας Φιλαδέλφειας και Χαλκιδόνας με απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου. Ολοκληρώσαμε μελέτη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με απόφαση ένταξης του Πράσινου Ταμείου. Προμηθευτήκαμε όργανα παιδικών χαρών με απόφαση ένταξης του Πράσινου Ταμείου. Σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με απόφαση ένταξης από το ΕΣΠΑ. Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος περιοχής ιστορικού κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, πρόγραμμα Φιλόδημος Υπουργείου Εσωτερικών. Μπήκαμε σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μπήκαμε σε μια διαδικασία ηλεκτροκίνησης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Υπουργείου Εσωτερικών. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τη μεταφύτευση και διάσωση 11 αιωνόβιων ελαιοδέντρων. Συντηρήσαμε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους και σχολικές μονάδες μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μπήκαμε σε διαδικασία δράσεων αντισεισμικής προστασίας μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ψηφιακές δράσεις και εφαρμογές μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπήκαμε σε διαδικασία γωνίων ανακύκλωσης και εξοπλισμού διακριτής συλλογής μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ανάπλαση της οδού Λάρνακος και ολοκληρωμένη ανάπλαση του Άλσους μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτης Υπουργείου Εσωτερικών. Πόσα εκατομμύρια αυτό θα δάνω? 6-7 όλο το Άλσους. Όλο το Άλσους. Το Άλσους τα περιλαμβάνει πια, ε. Τι περιμένει τα περιλαμβάνει. Όλος αυτός ο Δήμος, τι περιμένει? Το Κένταυρο. Ο Κένταυρος λοιπόν έρχεται. Ο Κένταυρος μπήνε σε διαδικασία μιας διόρθωσης από την πολεοδομία της περίφημης διαστασιολόγησης, προκειμένου να βρούμε κάποια, αν θέλετε, ένα συσχετισμό στο σχέδιο και σε αυτό που μπορεί να υλοποιηθεί. Και ο Κένταυρος επιτέλους, αυτό το ιστορικό αναψυκτήριο, ο πόλος έλξης για ολόκληρη την Αττική, σε ο Κένταυρος για τη διάθεση των δημοτών. Και βεβαίως, με μια εξαιρετική συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, βήκαμε σε μία μελέτη ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, είμαστε υπέρ των μαγαζιών, είμαστε υπέρ των καταστηματαρχών, βεβαίως στο πλαίσιο του σεβασμού και της, αν θέλετε, του σχεδιασμού που έχουμε κάνει για να μπορούμε επιτέλους οι μαγαζάτορες να κερδίσουν τα προσοζήν χωρίς να ενοχλούν τον περιβόητο περίπατο των δημοτών. Και βεβαίως, ένα τελευταίο, έχουμε ξεκινήσει μια δράση ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των κοινωνικών αποκλεισμών, γιατί εμείς για όλους τους δημότες έχουμε ένα πράγμα να λέμε. Δεν έχει φύλο, δεν έχει χρώμα, έχουμε και στις φλέβες μας κυλάει το ίδιο αίμα. Ένα πρόβλημα που αφορά την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η μάζοξη σήμερα, φίλες και φίλοι, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, όχι να ικανοποιήσουμε κάποιο είδους φιλοδοξίας. Είμαστε από αυτούς που την καρέκλα χρησιμοποιήσουν προς όφελος των δημοτών. Δεν ήρθαμε στη λογική να επιβεβαιωθούμε μέσω ενός αξιώματος. Έχουμε επιβεβαιωθεί στον παρελθόν, δόξα τω Θεώ. Μπαίνουμε σε μια λογική να ολοκληρώσουμε αυτά που ξεκινήσαμε και που υποσχεθήκαμε. Τα περισσότερα των οποίων ξεκίνησαν από το μηδέν. Συνεχίζουμε με αυτούς που μπορούν, με αυτούς που θέλουν. Γιατί κάποιοι δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν. Αλλά συνεχίζουμε σίγουρα με αυτούς που βάζουν πλάτη στα δύσκολα και φέρνουν την ανηφόρα προκειμένου να δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Γιατί μετά την ανηφόρα έχει ξέφωτο. Και το ξέφωτο είναι η δεύτερη θητεία μας. Είναι αυτή που ζητάμε από εσάς για να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα έργα. Και η εμπιστοσύνη αυτή χτίζεται σήμερα. Θα πάρει το λόγο τώρα ο κ. Αρβανίδης και η κυρία Μαμακή. Γιατί αυτή η εμπιστοσύνη χτίζεται και με αυτούς που προσέρχονται και συμμαχούν και συνοδοιπορούν και συμπορεύονται στα δύσκολα. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, μας θυμάμαι την παρουσία του. Ο κύριος Γιώργος Ντούρος, πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ και περιφερειακός σύμβουλος του Βορείου Τομέα. Η κυρία Μαρία Δημητρακοπούλου Σιούνα, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο πρόεδρος φυσικά του Πράσινου Ταμείου, όπως είπε και ο δήμαρχος, ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Και είναι μαζί μας φυσικά και ο δήμαρχος Γαλατσίου και πρόεδρος της ΠΕΔΑ, ο κύριος Μαργόπουλος, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Κυρία Μαμακή, έχετε το λόγο. Ένα λεπτό. Εμποδίζει ένα αυτοκίνητο. Το ΙΚΤΑΦ 5739, μπορεί να μετακινηθεί γιατί εμποδίζει. Citroën. Χρώματος άσπρος. Έλα, Υπουργέ. Τι βρήκαμε. 5739. Κυρία Μαμακή, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και από εμένα. Σήμερα, εκτός από τον απολογισμό της τριετίας της Δημοτικής μας Αρχής και την ανακοίνωση των πρώτων υποψηφίων, είναι και μία μέρα στην οποία οφείλουμε
όλοι μας να θέσουμε την τιμή μας. Το 1992, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η τρίτη ημέρα του Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το Διεθνή Οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου του 1982 του Προγράμματος Δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις 30 Μαρτίου του 2007. Η Ελλάδα την κύρωσε το 2012. Η μέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περί το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου 1 δισεκατομμύριο συνάνθρωποι μας, πάσχουν από κάποιες μορφές αναπηρίας. Μετά από σχετική παρότρινση και επιθυμία του Δημάρχου μας, του κ. Γκούρου, σήμερα θα τιμήσουμε ορισμένους συμπολίτες μας που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους είτε στη στήριξη της παιγνιοθήκης ΑΜΕΑ του Δήμου μας, είτε στην εθελοντική προσφορά και δράση. Καλώ λοιπόν εδώ τον Δημαρχό μας για την βράβευση της συμπολίτησάς μας, Ρούλας Πατήλη Ζαρανίκα. Είναι ύψιστη τιμή για μένα, σήμερα η 3η Δεκέμβρη, ημέρα παγκόσμια, ημέρα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ο Δήμαρχός μας, ο Γιάννης Βούρος, να μου κάνει αυτή τη μεγάλη τιμητική διάκριση. Το βραβείο αυτό δεν ανήκει προσωπικά σε μένα. Ανήκει σε μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια που γίνεται στην πόλη μας, όπου μέσα του θεσμού της Περινιοθήκης, άτομα ειδικών ικανοτήτων, το απόγευμα κάνουμε δημιουργικά προγράμματα και είμαστε κατά τη συγκληματοποίηση αυτών των ατόμων. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ βαρωστό βραβείο που μου δίνει εδώ σήμερα ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Γούρος, με τον οποίο είμαστε φίλοι και συνοδοιπόροι σε αυτό το δύσκολο αγώνα των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Εγώ αυτό το βραβείο το αφιερώνω στις εθελόντριες, στους γονείς και στα παιδιά που επιτελούν αυτό το μεγάλο έργο. Επίσης, τελικός μας σκοπός, το οποίο προηγείται εδώ ο Γιάννης, το λέω με το μικρό τρόπο, γιατί είμαστε και παιδικοί φίλοι και γνωριζόμαστε από χρόνια. Τελικός σκοπός μας είναι να γίνουν στην πόλη μας εστίες, στέγες, όπου τα παιδιά θα έχουν ενήλικες, πλέον τα περισσότερα παιδιά είναι ενήλικες, είναι αυτόνομη διαβίωση. Έχει δεσμευτεί και ο ίδιος και με τη συνεργασία του Σεβαστού με του Οπολίτη μας κ. Γαβρίλ, πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό το έργο το οποίο είναι πρωτοποριακό, ανθρώπινο και πάνω απ' όλα είναι και αυτά τα άτομα. Πριν από λίγο ο Γιάννης ο Γούρος δήλωσε την υποψηφιότητά του πάλι για πανεκλογή του στον Δημαρχιακό Θόκο. Πιστεύω ότι η πανεκλογή του είναι μονότομος για την πόλη μας, διότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει όψη, έχει γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ασφαλής πόλη. Από το Κουκλάκι μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό γίνονται έργα σε όλες τις βαθμίδες. Βέβαια, τα ανέφερε ο Δήμαρχος, δεν χρειάζεται να στα πω εγώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βραβείο και το αφιερώνω στα παιδιά και στις εθελόντριες που κάνουν αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Γιάννη Καθηγητή. Να καλέσουμε τώρα τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Τιμόθεο, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνας, για την βράβευση του συμπολίτη μας, κυρίου Μανώλη Διακουμά, Προέδρου της Ανοιχτής Αγκαλιάς, του Συλλόγου Ανοιχτής Αγκαλιάς. Μανώλη.
Όχι, δεν είναι δικό του. Έχει και διάστημα. Θα συνεχίσουμε. Χωρίς Μανώλη. Πάμε παρακάτω. Πανοσιολογιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα δώσουμε το βραβείο στον πρόεδρο της Ανοιχτής Αγκαλιάς. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα και από μένα. Έχω τη τιμή, όπως ακούσατε, και τη χαρά να εκπροσωπώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Γαβρί, στην όμορφη αυτή εκδήλωση. Μεταφέρω τις ευχές του, την αγάπη του, τις ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη του προς τον αξιότιμο Γιάννη Βούρο, το Δήμαρχό μας, για την αγαστή συνεργασία την οποία είχαμε σαν Μητρόπολη και σαν Εκκλησία μαζί του καθ' όλη τη διάρκεια της δημαρχιακής του θητείας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία Εκκλησίας και Δήμου, δεδομένου ότι και οι δύο θεσμοί υπηρετούν τον ίδιο λαό. Εάν η Εκκλησία βρίσκεται σε διχοστασία με το Δήμο ή το αντίθετο, εκείνος ο οποίος θα υποστεί τις συνέπειες είναι ο λαός. Η δουλειά μας είναι να διακονούμε, να υπηρετούμε το λαό. Εάν οι δύο θεσμοί λοιπόν δεν έχουν καλή συνεργασία, τότε η δουλειά μας δεν πάει καλά. Και με τον Γιάννη τον Βούρο είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και έχουμε και ελπίζουμε ότι και θα έχουμε. Μπήκε μπροστά στα δύσκολα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα δύσκολα όταν μετράμε φίλους να βρίσκουμε φίλους. Και βρήκαμε φίλο και συμπαραστάτη στα δύσκολα στο πρόσωπο του Γιάννη του Βούρου. Και ποια ήταν τα δύσκολα? Μία απόφαση της Μητροπόλεως να φτιάξει έναν καινούργιο βρεφονιπιακό σταθμό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βρέθηκε κάποιος ο οποίος είπε εγώ θα δώσω όλα τα χρήματα που χρειάζονται να γίνει ένα σύγχρονο κτίριο, μια σύγχρονη δομή για να μπορούν οι γονείς να αφήνουν με εμπιστοσύνη τα παιδιά τους εκεί. Εκείνο που έλειπε ήταν ο χώρος. Μιλάμε με τον Δήμαρχο και λέει χώρο δίνω εγώ. Εμείς δίνουμε τα χρήματα, κάνουμε την ανέγερση, φτιάχνουμε μια ωραία δομή υπερσύγχρονη όπως είπα για να εξυπηρετηθούν οι γονείς πολίτες μας. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όλα τα έξοδα της Μητροπόλεως. Κι όμως ξέσπασαν αντιδράσεις. Δεν πειράζει, σε δημοκρατική χώρα ζούμε. Και η άλλη φωνή χρειάζεται. Όμως υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Εκεί ήταν δύσκολα. Και εκεί μπήκε μπροστά ο Γιάννης ο Βούρος. Και τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε. Και το έργο προχώρησε και προχωράει. Και θα γίνει. Και θα γίνουν κι άλλα. Έχω προσωπικά εμπειρία σε αυτή την πόλη 40 χρόνια ακριβώς, από το 1982 μετά Χριστόν. Θυμάμαι τον πρώτο το δήμαρχο με τον οποίο συνεργάστηκα ήταν ο Σταματιάδης. Πέρασαν χρόνια πολλά. Εκείνο που έχω διαπιστώσει είναι ότι η μεγάλη επιθυμία και των προαπελθόντων, ίσως όχι όλων, αλλά και του Γιάννη του Βούρου, η σφοδρή επιθυμία να ακολουθήσει και να διατηρήσει την κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας πρόσφυγες σε αυτή την πόλη, που ήρθαν γυμνοί και πένιντες
και όμως έκαναν πολιτισμό. Έφτιαξαν μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος, τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν ξεχνάμε ότι σε αυτό συνέβαλε πολύ η Εκκλησία, δεδομένου ότι τα τεμάχια που δόθησαν της γης ανήκαν στον Πανάγιο Τάφο και παραχωρήθηκαν για να εγκατασταθούν πρόσφυγες. Και από εκείνη την ώρα μέχρι και σήμερα Εκκλησία και Δήμο συμβαδίζουν και φτιάξανε αυτή την ομορφιά, αυτή την πόλη με ιστορία που οφείλουμε όλοι να τη σεβόμαστε, και την ιστορία και την πόλη και τους προγονούς μας. Εδώ έζησε ο πρίτανης των προσφύγων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντίνος ο Έκτος, που εξεδιώχθη από την Κωνσταντινούπολη ως ανταλλάξιμος πλατεία Πατριάρχου, Ανδριάντας Πατριάρχου. Ο δός Πατριάρχου Κωνσταντίνου του Έκτου πέρεξ του γηπέδου της ΑΕΚ, γιατί συνέβαλε ο Πατριάρχης να ευρεθεί και να παραχωρηθεί χώρος από το Ταμείο Προσφύγων για την ανέγερση τότε αθλητικού κέντρου για την άθληση των παιδιών των προσφύγων, όπως το ίδιο συνέβαλε και για να βρεθεί χώρος για την ανέγερση του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος. Ιστορία. Οφείλουμε να τη γνωρίζουμε και να τη σεβόμεθα. Και ο Γιάννης ο Γούρος προς τιμή του και τη γνωρίζει και τη σέβεται. Κύριε Δήμαρχε, ευχόμεθα τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, το σεβασμό σας, τόσο προς την Εκκλησία, όσο και προς την ιστορία αυτής της πόλης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και ο Παρασιολογιότατος, κάποιοι έβαλαν πλάτη στα δύσκολα. Και επειδή σήμερα ο τίτλος της εκδήλωσής μας είναι «Συγκροτούμε μια ευρεία αυτοδιοικητική συμμαχία εν όψη των εκλογών του Οκτωβρίου του 2023», καλώ στο βήμα τον επικεφαλής της παράταξης Πόλης Ενότητα, κύριο Τάσο Κωνσταντινίδη, και τον επικεφαλής Αυγητίδου Ελευθερία, πρώην Ιταλίου Σοφέρ. Πού την άρχεται. Ανώτινα. Έλα και ήρθε. Βεντήρη Λιδία, νομικός. Βρετά Κουβάγια, δημόσιος υπάλληλος. Γκρίτζα Λυσιλίας, πρόεδρος κοινότητας Νέας Αγγλικώνας, πρώην αντιδήμαρχος, επιστημονικός σύμβουλος, εκπαιδευτής. Καρσακλή Χαρά Χαρίγλια, σύμβουλος κοινότητας Νέας Χαλκιδόνας, εκπαιδευτικός υπάλληλος. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ μικρό λογίδιο κατά κάποιο τρόπο που αναφέρει ο Δήμαρχός μας πολλές φορές, το οποίο με έχει συνταράξει και πραγματικά το ασπάζουμε απόλυτα. Οι παρέες κάνουν την ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν Γιάννη μου, θα δέξω και εμένα στην παρέα σου, όπως και όλους μας. Καλή συνέχεια σε όλους μας και ευχαριστούμε πολύ. Διακοπάκη Μαρία, πρεφωνηπιοκόμος. Ναι,
Παρέμβαση. Παρέμβαση. Ιωαννίδης Νικόλαος, ηθοποιός, προπονητής πολεμικών τεχνών. Καμαρίκος Ζαχαρίας, επιχειρηματίας. Καρακούλη Μαρία Ελένη Μαριλένα, ιδιωτική υπάλληλος. Δεν έχουμε τη Μαριλένα. Την επόμενη. Ξανά η χαρά πάνω. Καραπάλι Λεωνίδας, μουσικός παραγωγός. Στηρίζουμε Λεωνίδα Καραπάλι. Στηρίζουμε Λεωνίδα Καραπάλι. Εδώ στηρίζουμε, στηρίζουμε. Θέλω να πω δύο λόγια. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ για το Δημάρχο. Θέλω να πω το εξής, γιατί άκουσα να αναφέρουμε Χαλκιδόνα Φιλαδέλφεια. Εγώ έχω καταγωγή και από τη Φιλαδέλφεια και από τη Χαλκιδόνα. Τώρα πια ας το πάρουμε απόφαση. Είμαστε ένας Δήμος. Ένας Δήμος, δεν ξεχωρίζουμε τη Φιλαδέλφεια από τη Χαλκιδόνα. Πάμε δυνατά! Έλα ρε! Λεωνίδας! Ο Λεωνίδας. Καρατζένη Χρυσούλα Κρίστιαν. Ελεύθερη Χρυσούλα. Την αυταπάρνηση αυτής της ομάδας, αυτής της παρέας. Σήμερα το πρωί χειρίστηκε στον νόμο και ήρθε χειρουργημένη εδώ, παρόλο που της έγραψα να μας λείψει απόψε, περαστικά ήρθε, έφυγε από το νοσοκομείο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο η Κρίστια. Μπράβο, καλά. Κατσαρού Άννα, πρώην τοπική σύμβουλος Νέας Χαλκιδόνας. Κατσιφή Κωνσταντίνα, ιδιωτικός υπάλληλος. Κεραμιδάς Γεώργιος, καθηγητής πληροφορικής φυσικός. Και πρόεδρος της πρώτης σχολικής επιτροπής. Έχει σημασία βάσει των εγκυκλίων το ότι οι πρόεδροι των νομικών προσώπων, προκειμένου να κατέβουν σε εκλογές, πρέπει να παραιτηθούν. Ο Γιώργος παραιτείται 31 Δεκάτου, μόνο και μόνο για να είναι στο ψηφοδέλτιο. Κοπελούσος Χρήστος, αντιδήμαρχος καθημερινότητας, αντιπρόεδρος του ΠΠΕΟ. Κοσκολέτος Σωτήριος, αντιδήμαρχος Παρασίνου, αντιδήμαρχος Παρασίνου, ήρθες εκπληκτικός του Μαρτίου. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα. Κοιτώντας πολλούς από τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί
από το 19 που ξεκίνησε αυτό το μόνο ταξίδι και περνώντας πολλές χαρές, λύπες, δυσκολίες, έχω να πω το εξής. Κάτι που ξέχασε ο Δήμαρχος να πει. Μια πολύ σημαντική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι δεν είχαμε ποτέ σαν διοίκηση την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας κρατούσε δεμένους σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλαμε να κάνουμε. Σε πάρα πολλά όνειρα τα οποία σχεδιάσαμε τη χάρη του και έρχονται να γίνουν πράξη με την επανεκλογή μας στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι εδώ μέσα είναι μαζεμένες όλες οι υγιείς δυνάμεις αυτής της γειτονιάς. Και της πάνω και της κάτω. Όπως είπε ο Λεωνίδας, είμαστε ένα πια. Ελπίζουμε να αυξανόμαστε για να πληθαίνουμε, να καταφέρουμε πραγματικά να κάνουμε το όνειρό μας πράξη και κυρίως μπορεί να μας πήρε λίγο παραπάνω, αλλά τώρα που αυτός ο πυρήνας μόνο ευωδία βγάζει, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ για να καταφέρουμε και να πούμε με ευκολία ότι πλέον έχουμε τις υγιείς δυνάμεις μαζί μας. Ας κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας, Κουντούρη Δέσποινα, πρώην στέλεχος Πολυεθνικής. Κουρνέσης Οδυσσέας, οικονομολόγος. Κούσουλα Άννα, ιδιωτική υπάλληλος. Κυριακούκης Νικόλα, ο Σύμβουλος Κοινότητας Νέας Χαλκιδόνας Μαθηματικός. Γρήγος Αθανάσιος Νάσος, πρώην στέλεχος Τραπεζικού Ομίλου. Αναστάσιος Κάσος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δικηγόρος. Λάλια Θανασία Νάνση, βοηθός μικροβιολόγου, κοσμετολόγος. Λέγκας Αθανάσιος Πάνος, Αντιδήμαρχος Παιδείας Μουσικολικής Απολογής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, στέλεχος ΕΕΚΑ.
Κύριε Λέκα, είστε σίγουρος ότι δεν είναι ένα κλεισί. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος ίσως από την ευγένεια που τον χαρακτηρίζει δεν αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο όμως δεν μπορώ με πνίγει. Και με πνίγει γιατί πραγματικά δουλέψαμε, αγχωθήκαμε, τσακωθήκαμε για να προλάβουμε προθεσμίες για όλα αυτά που σήμερα σας παρουσίασε και για τις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίσαμε και στα επόμενα 3 με 4 χρόνια θα αλλάξω πραγματικά το πρόσωπο στην πόλη μας. Και επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, όλοι όσοι μεθαύριο θα πάρετε τα προγράμματά τους στα χέρια σας, καταψήφισαν όλα αυτά που εμείς με τόσο κόπο φέραμε στην πόλη. Και θα το δείτε ότι θα τα έχουν τα προγράμματά τους αυτά που δείτε με τόσο κόπο. Δουλέψτε και θέλω να σας ευχαριστήσω. Το 2019 δεν ήμασταν συνεπιβάλλοντες στο ίδιο τρένο, αλλά τελικά είχαμε τον ίδιο προορισμό. Να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη, να δουλέψουμε γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ από σήμερα επιβιβάζομαι στο τρένο της πολιτών πολιτεία με τον κανονικό τον Γιάννη τον Μπούρκο για να συνεχίσουμε αυτό που με τόσο κόπο πήγαμε αυτά τα 3 χρόνια. Και είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Καλέ και οκέ, να μην δίνουμε λόγο τον αυτοί ολευθείων του. Να είστε καλά. Μισαηλίδου Σταυρούλα, Ρούλα, ιδιωτική υπάλληλο. Περδέση Σπυρίδων, αντιδήμαρχο κοινωνική πολιτική και δημοτική αστυνομία, έρχεται από το Δημοτήριο. Τραγουδιστά. Έτσι. Έτσι. Πάμε γερά. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Εδώ απόψε μαζευτήκαμε γιατί αυτή η ομάδα, εγώ θα σας πω κάποια πράγματα γιατί δεν είμαι τις υποθέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Βρέθηκα κατά τύχη ομολογώ γιατί αφενός ο Γιάννης που είμαστε παιδικοί φίλοι μου λέει βοήθα. Εγώ μπήκα και θα το πω άλλο αν είμαστε ένας δήμος. Ο λαός της Χαλκιδόνας με τίμησε και με έβαλε πρώτο δημοτικό σύμβουλο. Και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο από να μπω στον χώρο και να χορέψω. Αυτά τα 3 χρόνια προσπάθησα όχι μόνο σαν αντιδήμαρχος επειδή είχα κάποια αντικείμενα. Το τηλέφωνο μου ήταν ανοιχτό, με βρήκαν πάρα πολλοί συνδημότες γιατί το σπίτι του πατρικού μου, στο οποίο μένω από το 1939, τη γιαγιά μου την Άννα, είμαι εδώ γέννημα θρέμα και με ξέρει πολλοί κόσμος. Και δεν μπορούσα παρά να ανταποκριθώ στην τιμή που μου κάνουν οι συνδημότες μου. Λοιπόν, και τα αποκρίθηκα. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για μένα. Εγώ θα κρυθώ στο τέλος, γιατί θα έρθω να συγχωρευτώ με τον Γιάννη τον Βούρο, γιατί πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά ο Βούρος να έχει άλλη μια θητεία για να ολοκληρώσει το έργο που έχει ξεκινήσει, γιατί έχει και την ποιότητα, έχει και την ευγένεια και έχει και κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Είναι πολύ συλλεκτικός. Ήταν κάτι που το ζήτησα από την αρχή και του λέω, Γιάννη, δεν θέλω κομματικές ταυτότητες. Δεν θέλω, θέλω αυτή η ομάδα να είναι πολύ συλλεκτική. Και πραγματικά, όλοι εμείς που είμαστε στην ομάδα, δεν ξέρουμε ο καθένας πολιτικά να έχουμε κάνει καμία συζήτηση, δεν έχει πει ποτέ το πολιτικό το θέμα. Για μένα η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εθελοντισμός. Και μόνο. Και επίσης, θέλω να πω ότι τιμώ όλους τους συναδέλφους. Εδώ τον Ηλία, τον Τάφανο, μαστικά,
τον Κοσκολέτο, το Λέκα, τον Ψηλέα που είναι εδώ. Λοιπόν, όλους, τον Τάσο, τον Κωνσταντινίδη. Είναι μια ομάδα που, όπως λέμε αγγλικά, είναι dream team. Γιατί? Γιατί όλοι εμείς έχουμε άλλα επαγγέλματα, παιδιά. Δεν είμαστε συνταξιούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε καθόμαστε στο σπίτι και περιμένουμε με τηλεόραση να πεθάνουμε. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εμείς είμαστε όλοι επαγγελματίες και σε βάρος εντός εισαγωγικών των επαγγελμάτων μας είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την πόλη. Όλοι εμείς είμαστε εδώ. Να το ξέρετε. Αυτός ο σκοπός μας και γι' αυτό ο Βούρος, που κι αυτός παράτησε μια σπουδαία καριέρα σαν καλλιτέχνης και είναι εδώ για να βοηθήσει την πόλη, τη δικιά του τη Φιλαδέλφεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει με τα χίλια να του ξαναδώσουμε όλοι μαζί άλλη μια τεκαετία να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση. Να είστε καλά. Δούρος Χρήστος, διευθυντικός τέλεχος εταιριών, πρώην Υπουργός Σύμβουλος Δημάρχου σε θέματα ψηφιακής μετάβασης. Εγώ θέλω να σας πω δύο λόγια για το πόσο πονηρός είναι ο Δήμαρχός σας. Και μην γελάτε καθόλου. Αύριο είναι της Αγίας Βαρβάρας, σωστά. Μάλιστα. Τι είναι της Αγίας Βαρβάρας, τη γιορτή του Θεοπολικού. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έκανε την εκδήλωση και κατεβάσει το βαρύ πυροβολικό στις εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση, Δήμαρχε, να έχουμε αντίπαλο. Το βαρύ πυροβολικό κατεβαίνει, το πρωτάθλημα το πήρε, θα το ξαναπάρει. Έχει την κάρτα, έχει τα καρέκλα. Αυτό μου βέβαια, δεν θα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σα περιμένουμε όλου. Στου δρόμου θα βγούμε όλοι για να ξαναπάρουμε το Δήμο. Δήμαρχε που αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Λαμπάνος Ελευθέριος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας. Σαμπιδάκη Αγγελική, ψυχοεκπαιδεύτρια ειδικής αγωγής, Σύμβουλος Διατροφής. Έλα, έλα και Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, το μικρόφωνο. Μια κουβέντα. Το Γιάννη το πιστέψαμε και το βάλουμε να μας φτιάξει το γήπεδο, αλλά αυτός έβαλε σκοπό να φτιάξει τη Φιλαδέλφεια. Σόνια Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός. Καλησπέρα σας και από μένα. Με πολύ συγκίνηση είμαι απόψε κοντά σας. Και αυτό γιατί, όχι μόνο για την τιμή που μου κάνει απόψε ο Δήμαρχός μας, ο Γιάννης ο Βούρος, να με επιλέξει να είμαι δίπλα του στον προεκλογικό αγώνα, στον αγώνα της εκστρατείας της κοινωνικής που ξεκινάω ουσιαστικά απόψε, αλλά γιατί πριν αυτή την συγκινητική πρόταση, την τιμητική πρόταση, έχουν γίνει άλλες προτάσεις τις οποίες έχω δεχτεί. Έχουν γίνει προτάσεις από τον κύριο Κοπελούσο, ήμουνα κοντά του. Έχουν γίνει προτάσεις σε άλλο χώρο, στον χώρο της κοινωνικής συμπερίληψης από την κυρία Πατήλη. Σουρτζή Αγγελική, σύμβουλος τοπικής κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, πρώην εκπαιδευτική υπάλληλος. Ευχαριστούμε τη Δήμαρχο Νέας Ιωνίας, η κυρία Δέσποινα Παπαϊδού, που μας θυμάμαι την παρουσία της.
Υπουργός. Υπουργός. Κάου Βασιλείας, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος της Γενικής Μετάβασης, πρώην αντιδήμαρχος Αττικής Κυριακοπής. Απόλυτη εμπιστοσύνη στο Γιάννη Γούρο, απόλυτη προσήλωση στο έργο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο. Συνδήμας Βασίλειος, ελεύθερος επαγγελματίας. Σύντος Χαράλαμπος, ελεύθερος επαγγελματίας. Στηρίζουμε εδώ τον κύριο Τσολακίδη. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι αυτά τα 4,5 χρόνια πήρα προσωπικά το βάπτισμα, έτσι, με τα κοινά, με τα δημοτικά, σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Κούρο. Θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος έχει μεγάλο στομάχι και αυτό είχε να κάνει με το ότι δεν είχαμε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και γινόντουσαν πάρα πολλές μάχες για να περάσουμε αυτά που θέλαμε και να κάνουμε το έργο που θέλαμε. Πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε την πλειοψηφία και θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα αυτό που θέλουμε, τις προτάσεις που περιέγραψε ο Δήμαρχος. Εγώ θα ήθελα να δηλώσω την ολοκληρωμένη θέληση που έχω και πάλι να τον στηρίξω με όλο το τη διάθεση και την αυτή που δείξαμε αυτή τη 7-4 χρόνια. Και θα ήθελα να πω στον Γιάννη τον Δήμαρχο ότι και τώρα και στις εκλογές και μετά τις εκλογές αυτή η ομάδα που έχει καθαρίσει από κάποιες αναφιάδες, θα το πούμε γεωπονικά, έτσι. Νομίζω ότι έχει μείνει το υγιές κομμάτι του συνδυασμού που είπε πριν ο Δήμαρχος και πιστεύω ότι στην επόμενη τετραετία θα γίνουν 2 και 3 φορές περισσότερα πράγματα γιατί η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Αυτό που ήθελα να πω τελευταία, να δώσω και συγχαρητήρια στα παιδιά που δεν είχαμε εκλεγεί την προηγούμενη, στις προηγούμενες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, σαν ομάδα δουλέψαμε και κάναμε εθελοντικά πάρα πολλά πράγματα και στηρίξαμε τον Δήμαρχό μας. Αυτό να συνεχίσουμε να το κάνουμε, είπε ότι ο Δήμα είναι και όλοι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη τον Κούρο που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να προσφέρουμε στο Δήμο πράγμα. Μπράβο κύριε Τσολακίδη, στηρίζουμε Τσολακίδη να εξής και ο γεωπόνος που περιέγραφε παιδιά μέσα από το κεντρικό Μαυραϊτό, το γήπεδο και το Χλωτσάπιτα, ο Δημήτρης Τσολακίδης. Με δευτερεό είμαι. Βασιδημητρίου Κυριακής Σάντη, διαφημίστρια. Πού είναι η Σάντη? Χριστοφορίδου Αναστασία, σύμβουλος επιχειρήσεων. Και αυτό μόνο στο κανάλι θα πετύσει. Θα βγουν όλα στο YouTube. Θα βγεις.
Θεσσά Αλεξία, πολιτικός μηχανικός. Μάχη νεολαία. Τελευταία ήταν, ε. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους και όπως είπαμε συνεχίζουμε. Πάμε δυνατά. Κίκα!